και σε θέματα που αφορούν το δικό σας Υπουργείο, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας, και σε θέματα που αφορούν γενικότερα την πολιτική σκηνή. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από αυτό από το πλεόνασμα, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ το είχαμε κάνει. Δεν υπήρχε συμφωνία, είχε προχωρήσει όμως, πράγματι, είχε κάνει κάποιες κινήσεις, είχε περάσει από το Working Eurogroup, νομίζω, το θέμα της αποπληρωμής του δανείου. Μέχρι εκεί δεν είχαμε όμως κάποιο αποτέλεσμα. Είναι άλλο ζήτημα η αποπληρωμή των δανείων του Δούνου το οποίο είχε περάσει από το γεγονός, Working Group, που είχε ενημερωθεί και η κυρία Λεγκάρ τότε που ήταν επικεφαλής του Δούνου του και θα προχωρούσε αυτό. Και αυτό θα καλό είναι να γίνει για να απελευθερωθεί η χώρα από ένα τέτοιο υψηλό κόστος. Θα συζητηθεί στο Eurogroup τώρα. Το άλλο ζήτημα ήταν το ζήτημα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Εμείς είχαμε καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική μέσω της οποίας μπορούσε να περάσει αυτό σε μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2020. Και εκείνο το πολύ βασικό. Για την κοινωνία το σημαντικό είναι ότι όταν κατεβάζεις τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων, δημιουργείς έναν επιπλέον χώρο, δημοσιονομικό, τον οποίο μπορείς να τον αξιοποιήσεις για φοροελαφρύνσεις, κοινωνικές παροχές κτλ. Και εδώ μας είπε και έχει γίνει ένα θέμα συζήτησης από αυτή τη συνέντευξη που μας έδωσε, ότι ούτε εγώ λέει, ούτε ο κύριος Σταϊκούρας μπορούμε να πάμε να τους πούμε: έχω μια ωραία ιδέα, να αυτό έτσι θα το κάνουμε και θα το κάνουν αυτοί. Συζητήσεις γίνονται και προσπάθειες. Θέλω να πω, δεν είναι και εύκολο μας. Σας έχετε διαπραγματευτεί και το ξέρετε. Δεν είναι... Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είχαν ενημερωθεί για αυτή τη στρατηγική. Το ουσιώδες είναι ότι αυτή η στρατηγική στην πραγματικότητα δεν άλλαζε αυτό που οι θεσμοί, αυτό που οι Ευρωπαίοι εταίροι αναμένουν να λάβουν αναφορικά με τα επιτόκια, με το κόστος δανεισμού δηλαδή. Εμείς, ποια ήταν η στρατηγική την οποία είχαμε παρουσιάσει στο Ζάπιο, αν θυμάστε, ότι κλειδώνει σε ένα καταπιστευτικό λογαριασμό, τώρα που έχουμε ισχυρά αποθεματικά στη χώρα, κλειδώνει σε ένα ποσό ως εγγύηση, κατεβάζει το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων και σε περίπτωση που, επειδή τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν υπάρχουν έτσι ως θέσφατο, υπάρχουν για να πληρώνονται οι τόκοι δανεισμού. Σε περίπτωση που, μια στιγμή να ολοκληρώσω αυτή τη φράση, γιατί είναι σημαντικό. Σε περίπτωση, εμείς λέγαμε και νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει διαφωνία στην... Ούτε στη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Πρώτον, ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει να κατέβουν. Και δεύτερον, ότι μπορείς να επιτύχεις την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σου προς τους έξω, ενώ του κόστους δανεισμού, με χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί θα βοηθήσει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας. Σε αυτά δεν υπάρχει διαφωνία. Όχι, αυτό εντάξει, είναι μια πολιτική που το επιθυμούν όλοι. Ήταν ένας έμεσος τρόπος για να το γίνει απλό. Αυτή ήταν μια πρόταση την οποία έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Η πρόταση αυτή δεν υιοθετήθηκε. Αυτή και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα ήταν μια θέση από τους δανειστές. Αυτή δεν μπορεί να υιοθετηθεί τώρα από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υποστηρίζει. Και είναι ένα ερώτημα γιατί. Άρα για να ολοκληρώσω την πρόταση, γιατί εσείς είστε πολύ ενημερωμένος και εξειδικευμένος, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό συμβαίνει και για τον κόσμο, για την στρατηγική αυτή. Χαίρομαι που το λέτε. Η λογική ήταν ότι εμείς κλειδώνουμε τώρα που έχουμε ισχυρά αποθεματικά ένα ποσό ως εγγύηση σε ένα καταπιστευτικό λογαριασμό, κατεβάζουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, εξυπηρετούμε του κόστου το κόστος του δανεισμού μας και αν τυχόν δεν μπορέσει αυτό να επιτευχθεί, θα υπάρχει πάντα κλειδωμένο το ποσό ως εγγύηση. Είναι ένας. Ο στόχος είναι ένας για τη μείωση των πρωτογενών πλεονάσματων και ένας. Η προσέγγιση είναι διαφορετική. Και ένας αναφορικά με το κόστος δανεισμού. Κάθε χρόνο ένα ποσό για την πληρωμή είναι των επιτοκίων. Είναι διαφορετική η προσέγγιση της κάθε κυβέρνησης. Είναι λογικό η κάθε κυβέρνηση. Όπως εσείς είχατε αυτή την ιδέα, αυτοί να έχουν κάποια άλλη ιδέα. Είναι ακριβώς έτσι. Γιατί εμείς είχαμε μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία θα διευκόλυνε τη χώρα συνολικά. Ανεξαρτήτως αν θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση ή η Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία απέρριψε ασυζητητή αυτή τη στρατηγική, η οποία εγώ τουλάχιστον δεν βρίσκω οικονομικό αντιπιχείρημα. Αν βρίσκεται η κυβέρνηση, είναι καλό να το θέσει. Αλλά το απέρριψε, την απέρριψε αυτή τη στρατηγική ασυζητητή και μπήκε σε μία κουβέντα η οποία λέει: θα συζητήσω πάμε για τη μείωση σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο. Πάμε σε ένα θέμα, γιατί ο χρόνος είναι, τηλεοπτικός χρόνος είναι πάρα πολύ συρρυκνωμένος. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά εσάς. Αφορά το Υπουργείο σας, εννοώ εσάς, έτσι. Κάνατε μία σφοδρή κριτική, δεν θα πω επίθεση γιατί δεν ταιριάζει, κάνατε όμως μία κριτική για τα θέματα τα εργασιακά. Και είπατε, και είχα και την κυρία Καφαντάρη στο ραδιόφωνο νωρίτερα, η οποία μας είπε ότι ξυλώνει η Νέα Δημοκρατία όλα όσα χτίσατε για τα εργασιακά και την προστασία των εργαζομένων. Το κέντρο αυτής της υπόθεσης είναι το πώς γίνονται οι απολύσεις, αν πρέπει να αιτιολογούνται ή δεν πρέπει να αιτιολογούνται. Εγώ έκρινα ότι είναι στη μέση κάπου όλο αυτό, γιατί ξέρω εγώ
θέλω εσείς να μου το σχολιάσετε, αλλά είναι λογικό να γράψουμε σε ένα χαρτί ότι ο εργαζόμενος δεν δούλευε, δεν έκανε και να φακελώνεται και να πηγαίνει αυτό. Είναι μείζον το ζήτημα με τα εργασιακά. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Είναι μείζον ζήτημα με τα εργασιακά και εκεί φαίνεται και μια εντελώς αντίθετη θέση που έχει η Νέα Δημοκρατία στα εργασιακά. Να μας πείτε ένα-δύο-τρία τις ενστάσεις σας. Αυτό θέλουμε. Πράγματα που ήδη έχουν γίνει από τη Νέα Δημοκρατία με φνηδιαστικές τροπολογίες του κυρίου Βρούτση 5 λεπτά πριν κρίση βουλή για το καλοκαίρι. Κατήργησε το βάσιμο λόγο απόλυσης. Ο βάσιμος λόγος απόλυσης θεσμοθετήθηκε από τη δική μας κυβέρνηση. Ναι. Είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Είναι ρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ήτη, δηλαδή ισχύει στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών αυτό. Επειδή πήγε να παρουσιαστεί, όσο ότι αυτό ήταν μια πρωτοτυπία κάποιο αναχρονιστικό. Δεν λέω αυτό εγώ, αλλά δεν έχει απαντηθεί γιατί αυτό ήταν καλό για τον εργαζόμενο να υπάρχει. Μα γιατί υπήρχε περιορισμό στις αυθαίρετες απολύσεις. Διότι έπρεπε για να απολύσεις τον εργαζόμενο σου να το δικαιολογήσεις ειδικά και να υπάρχει κάποιος βάσιμος λόγος. Σε περίπτωση που αυτό δεν συνέτρεχε, μέχρι τότε μπορούσες να τον απολύσεις γιατί έτσι, εκδικητικά. Και στην καλύτερη περίπτωση ο εργαζόμενος θα πήγαινε στα δικαστήρια, θα έπρεπε ο εργαζόμενος να αποδείξει ότι η απόλυσή του ήταν εκδικητική και να μην δικαιωθεί ποτέ. Τα περισσότερα εργατικά δικαστήρια ευνοούν τον. Επιτρέψτε μου. Αυτό που θεσμοθετήσαμε και που ισχύει στην Ευρώπη. Όχι, λάθος θέλεις τον εργαζόμενο. Αυτό που ισχύει στην Ευρώπη ήταν ο βάσιμος λόγος απόλυσης. Ότι για να τον απολύσει πρέπει να το αιτιολογήσει ειδικά που να αφορά είτε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης είτε την απόδοση του εργαζομένου. Επειδή έξω τα έχουν θεσπίσει αυτά γιατί εξυπηρετούνται και διάφορες πολυεθνικές μέσα από αυτά τα δεδομένα, γιατί σου λέει πολυεθνική. Και σε απολύω και λέω: κοίταξε να δεις, και πάλι μπορεί να υπάρχει. Γι' αυτό λέω: κάπου στη μέση πρέπει να βρείτε μια φόρμουλα. Δηλαδή, σε απολύω, κυρία Αχτσόγλου, εγώ, διότι εσύ δεν ερχόσουν στην ώρα σου, διότι εσύ δεν έκανες αυτό που σου έλεγα, δεν δούλευες, ήσουν στο γραφείο, τεμπέλιαζες, και έχω και δύο μάρτυρες δικούς μου. Και σε διώχνω αυτό όμως. Μισό λεπτό. Είναι και κακό είναι να πούμε. Ο βάσιμος λόγος απόλυσης έβαζε φρένο σε αυθαίρετες απολύσεις και δημιουργούσε το δικαίωμα αποζημίωσης. Αυτό που σας λέω δεν ισχύει όμως. Επαναλαμβάνω. Ναι, έθετε φρένο στις αυθαίρετες απολύσεις και δημιουργούσε το δικαίωμα αποζημίωσης στον εργαζόμενο. Ναι. Αυτό καταργήθηκε. Ναι. Και επανερχόμαστε στο παλαιό καθεστώς. Ένα καθεστώς που λέει employment at will, δηλαδή και σε απολύω για κανένα λόγο ή για όποιον λόγο γουστάρω, και το οποίο δεν το αιτιολογώ, και το οποίο στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει εσύ, εργαζόμενο, ο οποίος είσαι και απολυμμένος, να πας στα δικαστήρια, να πληρώσεις δικηγόρο και να προσπαθήσεις να αποδείξεις για να πάρεις μια αποζημίωση. Νομίζω πως είναι προφανές ότι ήταν μια ευνοϊκή εργατική φιλεργατική διάταξη που μπορούσε λιγάκι να βάλει ένα έλεγχο, ένα φραγμό με ένα περιορισμό στο αυθαίρετο των απολύσεων. Καταργήθηκε εν μία νυχτή με αστείες δικαιολογίες. Όχι, είναι άλλο το ζήτημα της αποζημίωσης που λαμβάνει κανείς όταν απολύεται κανονικά. Το οποίο έχει μια Είναι άλλη αποζημίωση που παίρνει κανείς όταν απολύεται υπό κανονικές συνθήκες και είναι προνοιακής λειτουργίας και την παίρνουν όλοι. Ωραία. Και είναι άλλη αποζημίωση που έδινε. Γι' αυτά θα απαντήσει ο επόμενος καλεσμένος μας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αλλά εγώ εδώ θα σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Θα μου την επιτρέψετε? Θα δω. Αναλόγως. Κοιτάτε, δεν ξέρω τι ρωτήσει. Όχι. Θέλω να ρωτήσω για ένα τηλεοπτικό σποτ που είχατε βγάλει, που εκείνο που δημοσιοποίησατε τη σχέση σας. Αυτό γιατί το κάνατε? Κοιτάξτε, γιατί τώρα στην επικοινωνία, από ό,τι βλέπω, είστε άσος. Δεν το συζητάω. Είστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Και εντάξει, γι' αυτό και το ρωτάω. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πλώς να πω, γιατί το κάνατε αυτό? Να πω μια. Ήταν ένα χαλαρό βιντεάκι που κάνανε αρκετοί πολιτικοί. Το είχε κάνει και ο κύριος Χατζηδάκης, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Παπάς. Ναι, πολύ πολύ. Το οποίο υποτίθεται ότι απαντούσες και ένα-δύο πράγματα της καθημερινότητάς σου. Και έτσι έγινε. Αλλά νομίζω, αν μου επιτρέψετε. Το βλέπετε. Δεν το έχουμε ήχο, αλλά ακούμε σας. Ένα σχόλιο μόνο. Έτσι. Ναι. Έχουμε συνηθίσει ο πολιτικός να κινείται σε δύο ακραία σημεία. Ή το ένα ή το άλλο. Σαν ένα εκρεμές. Ή μια απίστευτη σοβαροφάνεια ότι τα ξέρει και όλα κτλ. Ή το άλλο άκρο που είναι στο επίπεδο του κουτσομπολιού. Και υποκρισία. Και υποκρισία. Γιατί είναι και υποκρισία. Δεν είναι κακό. Δεν πειράζει να φαίνονται και ανθρώπινες πλευρές καμιά φορά. Το είδα πάρα πολύ θετικό, γι' αυτό και σας ρώτησα. Ειλικρινά σας το λέω, διότι δεν υποκριθήκατε. Δεν προσπαθήσατε να κοροϊδέψετε κανέναν. Είπατε αυτό που πράγματι συμβαίνει στη ζωή σας. Και είναι ευχάριστο, φαντάζομαι. Έτσι, ελπίζω να είναι ευχάριστο και για τον κύριο Τζανακόπουλο. Δεν ξέρω αυτό. Όταν θα τον έχω εδώ, θα τον ρωτήσω. Γιατί εμείς στα δημοσιογραφικά γραφεία λέμε η σιδηρά κυρία Χτσιόγλου. Έτσι, μην μου πείτε ότι είσαστε σκυρί. Σαν υπουργός. Δεν απαντάει. Στα πολιτικά. Στα πολιτικά. Στα υπόλοιπα δεν είστε σκυρί. Σας ευχαριστήσω θερμά. Να σας ευχηθώ καλή πορεία. Και είστε ένα πρόσωπο που παίζει πολύ δυνατά, πολύ δυνατά
και στα εσωκομματικά βλέπω. Έχετε... Συλλογή. Δεν συζητήσαμε, δεν είχαμε χρόνο συλλογή. Να συζητήσουμε για τα εσωκομματικά, επιφυλασσόμαστε. Θέλαμε σήμερα, επειδή είναι η έκθεση Θεσσαλονίκη, να... Συλλογική είναι η προσπάθεια πάντως. Καλά, εντάξει, συλλογική. Ναι, συλλογικές και οι ευθύνες, συλλογική και η ανοικοδόμηση. Το ατομικό είναι λίγο τρομακτικό. Ήταν λίγο τρομακτικό. Κυρία Χτσόγλου, αν δεν είχατε για τον Αλέξη. Κεφάλαιο για την αριστερά. Δεν είναι. Αυτός είναι που πάει μπροστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ τα καλύτερα και στην προσωπική σας ζωή και στην επαγγελματική σας, να περάσουμε.